Το συγκεκριμένο βίντεο υπάρχει μια καλή πιθανότητα κάποιος να τους ενοχλήσει, ειδικά όσους είναι πιο φανατισμένοι, για να το πω όχι απαραίτητα ευγενικά, υπέρ ή κατά οποιασδήποτε εταιρείας. Αυτό που οφείλει να κάνει οποιαδήποτε εταιρεία όμως είναι κάθε νεότερο τηλεφωνότης να είναι συνολικά καλύτερο από το αμέσως προηγούμενο μοντέλο και κατά προτίμηση τουλάχιστον να κοστίζει περίπου τα ίδια χρήματα. Αυτό λοιπόν η Xiaomi το πετυχαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο Redmi Note 13 Pro Plus και όσο και αν είναι μεγάλη η ονομασία του, ξεκαθαρίζει μέχρι σημείο το ότι είναι το καλύτερο μοντέλο της σειράς και πλέον αυτό περιλαμβάνει όπως πρέπει και την εξωτερική κατασκευή και εμφάνισή του. Μετά από αρκετές ημέρες πλέον λοιπόν που χρησιμοποιώ το Redmi Note 13 Pro Plus και έχω μια σαφώς καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς είναι, πάμε να κάνουμε τη συζήτηση στο αναλυτικό του review για το τι προσφέρει σαν συσκευή και γιατί θεωρώ ότι πραγματικά η εταιρεία έκανε όλες τις αλλαγές και βελτιώσεις που έπρεπε σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο μοντέλο. Το Note 13 Pro Plus λοιπόν έρχεται με μια καλύτερη οθόνη, είναι πιο γρήγορο, έχει μια πολύ διαφορετική και πολυτελή κατασκευή και εμφάνιση και μια κάμερα που παρότι χρησιμοποιεί τυπικά τον ίδιο αισθητήρα, όπως θα δούμε στη συνέχεια το βίντεο, έχει καλύτερη απόδοση στην πράξη. Αυτό κάνει το τηλέφωνο μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή για τα χρήματα που κοστίζει, ειδικά αν υπολογίσει κανείς, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, τι άλλο είναι διαθέσιμο επίσημα στη χώρα μας στα χρήματα αυτά. Επειδή όμως μία από τις πιο σημαντικές διαφωνίες, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, που είχαμε τα αμέσως προηγούμενα μοντέλα της σειράς, ήταν ότι εξωτερικά το Note 12 Pro Plus τότε δεν διαφέρει ιδιαίτερα από το Note 12 Pro 5G, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από την κατασκευή και τον εξωτερικό σχεδιασμό στο Note 13 Pro Plus. Το πρώτο που θα καταλάβει κανείς όταν το κρατήσει στα χέρια του είναι ότι το τηλέφωνο είναι σαφώς πιο πολυτελές και όμορφο σε σύγκριση όχι μόνο με το προηγούμενο μοντέλο, αλλά ρεαλιστικά και με σχεδόν οποιαδήποτε άλλη πρόταση σε αυτή την κατηγορία τιμής. Ο τρόπος που η κυρτή οθόνη, το πλαίσιο που είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, αλλά και το γυάλινο πίσω μέρος του είναι σημαντικά διαφορετικά από το συνηθισμένο. Το τονίζω και πάλι, για τα χρήματα που κοστίζει το Note 13 Pro Plus είναι κάτι που σίγουρα κανείς θα εκτιμήσει πραγματικά, ενώ στην πράξη είναι πολύ εύκολο να θεωρήσει ότι χρησιμοποιεί ένα σημαντικά ακριβότερο τηλέφωνο, κάτι που προφανώς ήταν και ο στόχος της εταιρείας όταν επέλεξε το σχεδιασμό και την κατασκευή αυτή. Και υπάρχουν εδώ και κάποιες πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα ορατές με μία πρώτη ματιά τουλάχιστον, και μία από αυτές είναι ότι η οθόνη στο Note 13 Pro Plus προστατεύεται με Gorilla Glass Victus, που μπορεί θεωρητικά να μην είναι η νεότερη έκδοση του συγκεκριμένου υλικού, είναι όμως σημαντικά καλύτερο και πάλι από το συνηθισμένο σε αυτή την κατηγορία. Αντίστοιχα και το πίσω μέρος του είναι κατασκευασμένο από γυαλί, όχι προφανώς με την ίδια έκδοση, κάτι που επίσης είναι απόλυτα δικαιολογημένο στα χρήματα αυτά, ενώ το Note 13 Pro Plus είναι και το μοναδικό μοντέλο της σειράς και το πρώτο τηλέφωνο της Xiaomi γενικότερα στη σειρά Note που έρχεται με πιστοποίηση IP68 για αντοχή στο νερό και τη σκόνη. Και αφού το καλύψαμε αυτό, πάμε να κάνουμε μια αντίστοιχα ρεαλιστική συζήτηση για το τι είναι στην πράξη η οθόνη στο Note 13 Pro Plus. Εδώ το συγκεκριμένο πάνελ είναι κυρτό στην αριστερή και δεξιά πλευρά του, κάτι που αλλάζει την εμφάνιση, αλλά προφανώς δεν αλλάζει κάτι σε καθημερινή χρήση. Είναι όμως και μια οθόνη με υψηλότερη ανάλυση στα 2712x1220 pixel και όσο περίεργο και αν φαίνεται αυτό, αν κάποιος έχει χρησιμοποιήσει κάποιο παλαιότερο μοντέλο της σειράς σε αυτή τουλάχιστον την κατηγορία, θα εκτιμήσει το πόσο πιο λεπτομερής και ευχάριστη είναι η συγκεκριμένη οθόνη. Αυτό μπορεί να το καταλάβει σε καθημερινή χρήση όταν διαβάζει κάτι, μπορεί να το καταλάβει όταν βλέπει ένα βίντεο και μπορεί γενικότερα πολύ εύκολα να εκτιμήσει ότι η οθόνη στο νεότερο μοντέλο της εταιρείας είναι σημαντικά καλύτερη. Και επειδή δεν είναι κρυφό εδώ που τα λέμε ότι βρέθηκα στη Ρουμανία για την παρουσίαση των συσκευών από την εταιρεία, αυτό που εκτίμησα ιδιαίτερα και είναι πιο εύκολο να καταλάβει κανείς όταν χρησιμοποιεί το τηλέφωνο είναι το πόσο πιο φωτεινή είναι η συγκεκριμένη οθόνη. Σύμφωνα λοιπόν με την εταιρεία και πάλι μπορεί να φτάσει έως και τα 1800 nits σαν μέγιστο θεωρητικό σε ένα μικρό ποσοστό της συνολικής επιφάνειας, όμως ακόμα και τα 1200 nits που μπορεί να πετύχει η οθόνη σε ολόκληρη την επιφάνειά της είναι ένα σημαντικά καλύτερο επίπεδο φωτισμού και ειδικά σε εξωτερικό χώρο θα εκτιμήσει τη διαφορά και εδώ για ακόμα μια φορά το Note 13 Pro Plus θυμίζει σημαντικά ακριβότερα από αυτό τηλέφωνα. Πάμε τώρα να κάνουμε προφανώς και επιτέλους θα μπορούσα να πει κανείς τη συζήτηση και για τις τρεις κάμερες στο πίσω μέρος του τηλέφωνου, η οποία συζήτηση θα είναι θετική τουλάχιστον για τη βασική από αυτές. Μπορεί λοιπόν ο HP3 αισθητήρας των 200 MP της Samsung που χρησιμοποιεί το Note 13 Pro Plus να είναι ακριβώς ίδιος με αυτόν στο προηγούμενο μοντέλο, έχει όμως και εδώ κανονικά optical image stabilization και αυτό που δηλώνει η εταιρεία ότι βγάζει καλύτερες φωτογραφίες γιατί εκμεταλλεύεται το διαφορετικό hardware στο εσωτερικό του και επειδή έχει κάνει και αλλαγές στην επεξεργασία των δεδομένων σε επίπεδο λογισμικού, είναι κάτι που επιβεβαιώνεται και σχετικά εύκολα και στην πράξη. Το Note 13 Pro Plus λοιπόν μπορεί να βγάλει σημαντικά καλύτερες φωτογραφίες σε όλες τις συνθήκες, ναι, μπορεί να επεξεργαστεί με έναν πολύ πιο αποδοτικό τρόπο τα δεδομένα, ειδικά σε δύσκολες συνθήκες, το HDR λειτουργεί σαφώς καλύτερα και ενεργοποιείται πολύ πιο σωστά αυτόματα από την εφαρμογή της κάμερας, το τελικό αποτέλεσμα είναι μια φωτογραφία που δύσκολα μπορεί να καταλάβει κανείς ότι βγήκε με ένα τηλέφωνο αυτού του είδους και όχι με κάποια σημαντικά ακριβότερη συσκευή.
Αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό και για τις φωτογραφίες σε χαμηλότερα επίπεδα φωτισμού, ένας τομέας, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, στον οποίο πολλά τηλέφωνα από αρκετές εταιρείες που είχαν την ίδια κάμερα στο παρελθόν δεν είχαν απαραίτητα την απόδοση που θα περίμενε κανείς. Οι φωτογραφίες λοιπόν και κατά τη διάρκεια της νύχτας με το Note 13 Pro Plus έχουν και πολύ καλά επίπεδα φωτισμού και πραγματικά πολύ καλά επίπεδα λεπτομέρειας και διατηρούν ένα σχετικά ρεαλιστικό σύνολο στο πώς αποτυπώνεται το πλάνο σε κάθε φωτογραφία. Και αυτό που είναι σημαντικά καλύτερο είναι ότι οι φωτογραφίες αυτές δεν χρειάζεται να βγάλουμε 2 και 3 φορές αυτό που θέλουμε να φωτογραφίσουμε προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Από την άλλη, τώρα δυστυχώς οι άλλες 2 κάμερες στο πίσω μέρος του τηλεφώνου με απόλυτη ειλικρίνεια δεν ταιριάζουν στην κατηγορία τιμής που ανήκει η συσκευή και ρεαλιστικά είναι 2 κάμερες που γενικότερα θα πρέπει σιγά σιγά να εξαφανιστούν από οποιοδήποτε τηλέφωνο. Η Ultra Wide κάμερα που έχει ένα σημαντικά μεγαλύτερο πλάνο σε κάθε φωτογραφία συνεχίζει δυστυχώς να έχει έναν αισθητήρα των 8 MP, κάτι που περιορίζει σημαντικά τη λεπτομέρεια που μπορεί να αποτυπωθεί σε κάθε φωτογραφία, ακριβώς επειδή αυτή έχει ένα πολύ μεγαλύτερο πλάνο. Για εκείνες τις περιπτώσεις τώρα, κατά τη διάρκεια της ημέρας κυρίως, που θέλουμε να χωρέσουμε περισσότερα σε κάθε φωτογραφία, η κάμερα αυτή μπορεί οριακά να καλύψει τις απαιτήσεις που έχει κανείς και αν μέχρι σημείο το ότι ανήκει τυπικά έστω στο άνακρο της μεσαίας κατηγορίας, το Note 13 Pro Plus μπορεί να δικαιολογήσει την απόδοση που έχει η κάμερα αυτή, όταν προσπαθούμε να βγάλουμε φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, το αποτέλεσμα σίγουρα δεν είναι απαραίτητα το καλύτερο που θα μπορούσε. Και πάμε τώρα να συζητήσουμε και το τεχνικό κομμάτι. Και ναι, εδώ είναι σίγουρο ότι κάποιοι θα αντιδράσουν, χωρίς όμως απαραίτητα να καταλαβαίνουν ακριβώς τι ισχύει στην πράξη. Ο Dimensity 7200 Ultra, λοιπόν, επεξεργαστής της MediaTek στο εσωτερικό του τηλεφώνου, είναι ισχυρότερος από τον επεξεργαστή στο αμέσως προηγούμενο μοντέλο της σειράς και αυτό είναι το ζητούμενο, το λέω για μία ακόμα φορά. Αν κάποιος τώρα ψάξει να κάνει κάποια σύγκριση με κάποιον αντίστοιχο επεξεργαστή της Qualcomm, δεν θα βρει κάποια συσκευή, τουλάχιστον από τη Xiaomi, που να έχει κάτι αντίστοιχο στο εσωτερικό της και ρεαλιστικά ο 7S Gen 2 στο εσωτερικό του Note 12 Pro 5G. Όχι, δεν είναι ούτε καν πιο ισχυρός, ούτε καν το ίδιο ισχυρός με τον Dimensity 7200 Ultra και αυτό είναι κάτι που πιθανότατα θα δούμε έτσι κι αλλιώς σε ένα ξεχωριστό βίντεο. Αυτό όμως που και πάλι έχει σημασία είναι το πώς το τηλέφωνο συμπεριφέρεται σε καθημερινή χρήση και εδώ πάντα με μέτρο το τι μπορεί να περιμένει κανείς σε αυτή την κατηγορία τιμής. Το Note 13 Pro Plus είναι ένα πραγματικά γρήγορο τηλέφωνο σε οτιδήποτε του ζητήσουμε να κάνει, αρκετά γρήγορο ώστε να μην μας ενοχλεί και ποτέ να μην θεωρήσουμε ότι κάναμε κάποια λάθος επιλογή και θα μπορούσαμε να έχουμε επιλέξει κάτι άλλο που δεν είναι απαραίτητα το ίδιο σαν σύνολο, αλλά προσφέρει καλύτερες επιδόσεις. Σε μεγάλο βαθμό, βέβαια, σε αυτό βοηθάει, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, το ότι η έκδοση που έχω στα χέρια μου έχει 12 GB διαθέσιμη μνήμη RAM, αν και για ακόμα μία φορά θα θυμίσω ότι η διαφορά από τα 8 GB είναι πολύ μικρή και όχι κάτι που μπορεί κάποιος να καταλάβει σε καθημερινή χρήση. Σίγουρα θα ήθελα προσωπικά το τηλέφωνο να έρχεται με το νέο HyperOS λειτουργικό σύστημα της Xiaomi, παρόλα αυτά, τουλάχιστον προς το παρόν, χρησιμοποιεί το MIUI 14, ενώ ίσως περισσότερο ενοχλεί ότι κάτω από αυτό βρίσκεται το Android 13 λειτουργικό σύστημα της Google. Και έκλεισα λίγο νωρίτερα, θα μπορούσα να πει κανείς, τη συζήτηση για το τεχνικό κομμάτι, αφού σε ό,τι αφορά την μπαταρία του Note 13 Pro Plus έχει ιδιαίτερη σημασία η απόδοση στην πράξη που έχει ο Dimensity 7200 Ultra. Η κατανάλωση ενέργειας που έχει είναι απόλυτα λογική για αυτό που προσφέρει σε επιδόσεις και είναι επίσης απόλυτα λογική για το τι προσφέρει το τηλέφωνο σαν σύνολο. Σε μια συσκευή λοιπόν με αυτή την οθόνη, με αυτή την κάμερα και το πώς περιμένει κανείς να το χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητά του, η απόδοση που έχει η μπαταρία αυτή και η κατανάλωση του επεξεργαστή στο εσωτερικό του είναι όχι απλά καλή, αλλά καλύτερη από ό,τι προσωπικά εγώ περίμενα. Η MediaTek αλλά και η Xiaomi έχουν βελτιώσει σημαντικά το πώς συμπεριφέρεται η συσκευή, κάτι που επιτρέπει στο τηλέφωνο, παρότι η μπαταρία στο εσωτερικό του δεν έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα, να προσφέρει πραγματικά πολύ καλούς χρόνους αναμονής και λειτουργίας. Το έχω στην εξοικονόμηση ενέργειας, επειδή απλά το έχω ξεχάσει και τις τελευταίες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ακόμα και τις ημέρες που, όπως είπα, βρισκόμουν στη Ρουμανία και έβγαζα πραγματικά πολλές φωτογραφίες μεταξύ άλλων με το συγκεκριμένο τηλέφωνο, η μπαταρία αυτή ποτέ δεν άδειασε μέσα σε μία ημέρα και πάντα στο τέλος της ημέρας είχε ένα έστω 30% ακόμα διαθέσιμο. Κάτι που ρεαλιστικά είναι και το ζητούμενο, ώστε να μην μείνει από μπαταρία η συσκευή μας όσο ακόμα τη χρειαζόμαστε. Εννοείται όμως ότι η εταιρεία πολύ καλά κάνει και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο πόσο γρήγορα φορτίζουν τα τηλέφωνά της και παρότι το Note 13 Pro Plus είναι το μοναδικό τηλέφωνο της σειράς που φορτίζει με 120W, ρεαλιστικά ακόμα και τα υπόλοιπα που φορτίζουν με 67W είναι ένα σημαντικά πιο γρήγορος ρυθμός φόρτισης από αυτόν που προσφέρει ο επίσης ρεαλιστικά βασικός ανταγωνιστής της εταιρείας.
Όχι μόνο λοιπόν φορτίζει εντυπωσιακά γρήγορα με 120 W τον Note 13 Pro Plus, αλλά περιλαμβάνει κανονικά και το φορτιστή στη συσκευασία του. Και για όσους ανησυχούν, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, για το αν μια τόσο γρήγορη φόρτιση επηρεάζει με κάποιο τρόπο την μπαταρία, η Xiaomi έχει πραγματικά πολλές επιλογές ώστε να επιλέξουμε εμείς ακριβώς το πόσο γρήγορα τελικά θα φορτίζει το τηλέφωνο. Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε να φορτίζει πραγματικά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ειδικά όταν είναι άδεια, ώστε ακόμα και αν δεν περιμένουμε να γεμίσει, να φορτίσει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, υπάρχει δυνατότητα το τηλέφωνο να παρακολουθεί το πότε το φορτίζουμε και να αλλάζει το πότε θα γεμίσει πλήρως την μπαταρία, ώστε να μην μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο φορτιστή με την μπαταρία αυτή πλήρως φορτισμένη, και γενικότερα οι επιλογές που προσφέρει η εταιρεία για να διαχειριστούμε τη φόρτιση του τηλέφωνου είναι και οι σωστές και αυτές που πρέπει, ώστε ακόμα και αυτοί που αγχώνονται μέχρι σημείο να μην έχουν κάποιον ουσιαστικό λόγο για αυτό. Θα το πω για ακόμα μία φορά λοιπόν, όπως είπα και πριν πιθανότατα πολλή ώρα στην αρχή του συγκεκριμένου βίντεο, ότι το Note 13 Pro Plus είχε ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο να πετύχει, να είναι συνολικά καλύτερο από το μοντέλο που αντικαθιστά και να μην κοστίζει περισσότερα χρήματα. Το πετυχαίνει αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι ένα πολύ πιο πολυτελές, πολύ πιο ποιοτικό τηλέφωνο και σε εμφάνιση αλλά και σε πραγματική κατασκευή είναι και πιο όμορφο, έστω και αν αυτό είναι υποκειμενικό μέχρι σημείο. Αυτό που δεν είναι υποκειμενικό είναι ότι δείχνει με την κατασκευή και την εμφάνιση του αυτή ότι είναι ένα τηλέφωνο που ταιριάζει τα χρήματα που κοστίζει. Έχει μια πραγματικά πολύ καλή κάμερα με ουσιαστικές βελτιώσεις και πάλι στην απόδοσή της. Ναι, οι άλλες δύο θα μπορούσαν σίγουρα να είναι καλύτερες. Έχει μια οθόνη που και εμφανισιακά αλλά και στην πράξη είναι πολύ καλύτερη από αυτή του προηγούμενου μοντέλου και οι επιδόσεις είναι καλύτερες και πάλι με τη σειρά τους. Όλα αυτά λοιπόν κάνει το Note 13 Pro Plus, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, σίγουρα και τουλάχιστον κατά τη δική μου προσωπική άποψη, το καλύτερο τηλέφωνο που μπορεί να αγοράσει κανείς στην κατηγορία τιμής που ανήκει. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε έτσι καλώς όπως πάντα πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!